Έχουμε μια κρίσιμη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο έκτο σύνταγμα πεζικού με την εγκατάσταση κέντρου φύλαξης λαθρομεταναστών και αύριο οργανώνουμε στο επιμελητήριο Κορινθίας σε 9 η ώρα το πρωί μια έκτακτη σύσκεψη όλων των ενώσεων αστυνομικών της περιφέρειας Πελοποννήσου με την παρουσία και συμμετοχή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, παρουσία νομικού συμβούλου. Έχουμε καλέσει όλους τους εκλεγμένους φορείς του νομού Κορινθίας, βουλευτές, αντιπεριφερειάρχη, δήμαρχο κλπ, οι οποίοι θα παραστούν στην αυριανή έκτακτη σύσκεψη, για να τους εκθέσουμε τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στο χώρο του στρατοπέδου, προβλήματα υγιεινής, ασφάλειας, δυνάμεως, καθώς επίσης έχουμε καλέσει και αρμόδιους από το Τμήμα Υγείας, το ΚΕΛΠΝΟ και τα λοιπά, να μας πούνε από την επιστημονική τους άποψη, να το πούμε έτσι, σε θέματα υγείας που δημιουργούνται στο χώρο του στρατοπέδου. Κάποια από τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή εδώ στο λειτουργικό σε εσάς ως αστυνομικούς? Τα προβλήματα τα γνωρίζετε ότι είναι πολλά. Όπως, και το θέμα αυτό του στρατοπέδου. Και το θέμα του στρατοπέδου. Η έλλειψη δυνάμεως στην αστυνομική Κορινθίας, το ξέρετε ότι είναι μεγάλη. Δεν μπορεί η αστυνομική διεύθυνση Κορινθίας με την υπάρχουσα δύναμη να καλύψει τις ανάγκες του νομού. Κατά πόσο να καλύψει και τις ανάγκες του κέντρου απάνω. Πόσοι συνάδελφοι σας δεσμεύονται εκεί πάνω καθημερινά? Θέλει γύρω στα 160 άτομα. Καθημερινά η βάρδια μιλάμε. Καθημερινά η βάρδια. Υπολογίστε εκεί πέρα 3-8 ώρα, συγγνώμη. Καταλαβαίνετε τι δύναμη χρειάζεται. Όλη αυτή η δύναμη φυσικά λείπει από την αστυνομική διεύθυνση Κορινθίας, από τις όμορες διευθύνσεις. Έχουμε έλλειψη προσωπικού. Δημιουργήθηκε άλλο ένα πρόβλημα. Όλες οι διευθύνσεις, να ξέρετε, και η αστυνομική διεύθυνση Κορινθίας, αλλά και οι όμορες διευθύνσεις αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της έλλειψης της δύναμης. Έλλειψη ένα φύσα από άλλες περιοχές της περιφέρειας που κάνουν βάρδιες στο σημείο. Δεν σας άκουσα. Έχουν άλλοι συνάδελφοι σας που κάνουν βάρδιες στο σημείο? Βέβαια, έρχονται αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις, καλύπτονται από τις όμορες διευθύνσεις. Από την Αρκαδία, από τη Μεσσηνία, από τη Λακωνία, από την Αθήνα, από την Πάτρα. Καταλαβαίνετε, γίνεται μια τεράστια μετακίνηση του προσωπικού. Όλοι οι συνάδελφοι δουλεύουν και ξεπερνούν τον εαυτό τους με όλα τα προβλήματα που έχουν.